το θέμα με τα κουνούπια. Και πάμε λίγο να μας δώσει τα φώτα το κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο οποίος είναι συντονιστής προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών περιφέρειας Κρήτης. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Πόσο θα μας απασχολήσουν τα κουνούπια ή αν θέλετε καλύτερα θα μας απασχολήσουν τα κουνούπια φέτος στην περιφέρεια Κρήτης? Τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας τι μαρτυρούν? Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί τώρα να είμαστε υπό το πρίσμα της πανδημίας του κορονοϊού, όμως αυτός ο ορατός εχθρός που είναι τα κουνούπια είναι δύσκολος αντίπαλος και ειδικά τώρα που έχει ζεστάνει ο καιρός έχουμε ντύνει τις προσπάθειές μας για να μην έχουμε οχλήσεις στους πολίτες από τα κουνούπια. Όμως είναι εν δυνάμει όλη η χώρα, εκεί δηλαδή που υπάρχει στάσιμο νερό για αρκετό χρονικό διάστημα, τώρα που είναι και ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, τα κουνούπια ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναπτυχθούν και να μας ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο η περιφέρεια Κρήτης έχει αναπτύξει τριετές πρόγραμμα, δεν αφήνει δηλαδή από χρόνο σε χρόνο να μεσολαβεί χρονικό διάστημα και κάνει απευθείας την ανάθεση με διεθνή διαγωνισμό στην εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Και έτσι ακόμα και φέτος και πέρυσι που είχαμε την πανδημία και τα lockdown, εμείς από τον Μάρτιο είχαμε ξεκινήσει και πέρυσι και φέτος τις δράσεις μας. Είτε αυτό λέγεται ψεκασμοί, είτε αυτό λέγεται παγίδες, όπου εκεί συλλέγουμε τα κουνούπια και σε συνεργασία τώρα πάλι μια πρωτοποριακή τριετή εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ και τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα, αυτά τα κουνούπια που συλλέγονται αποστέλλονται στο εργαστήριό του, γίνεται ταυτοποίηση του φύλου και του είδους. Δεν έχει προκύψει κάτι ανησυχητικό. Τα τελευταία στοιχεία που είχαμε αρχές του Ιούνιου είναι ότι από τα 185 κουνούπια που συλλέχτηκαν από όλες τις παγίδες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, κανένα από αυτά δεν είναι φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου είτε ιού Τσικουγκούνια. Για πείτε μας λίγο, εγώ έχω ξεχωρίσει βέβαια εκεί τη χρήση των drones. Για πείτε μας η όλη διαδικασία τώρα πώς εξελίσσεται. Εκεί που τα συνεργεία από το έδαφος δεν μπορούν λόγω του ανάγλυφου της περιοχής ή του δύσβατου, η εταιρεία έχει τα drone, τα σηκώνει και από εκεί ψεκάζει όλα τα σημεία που μπορεί να μην φτάσει το συνεργείο. Αλλά πέρα από τα drone, που εντάξει είναι μια καινοτομία που την κάνουμε τώρα εδώ και 3 χρόνια, έχουμε όλη την τεχνολογία στα χέρια μας. Δηλαδή έχουμε tablet που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βλέπουμε πού βρίσκεται το συνεργείο ψεκασμού, να βλέπουμε τις εστίες των κουνουπιών, οι οποίες υπολογίζονται περίπου στις 5.000 σε όλη την Κρήτη, αλλά είναι ένας ενδεικτικός αριθμός, γιατί σας είπα, ανά πάσα στιγμή μία περιοχή με στάσιμο νερό μπορεί εν δυνάμει να γίνει εστία. Έχουμε πάλι με το ΙΤΕ πρωτοποριακά στην Ελλάδα χάρτη με δεδομένα που βλέπουμε τις εστίες, βλέπουμε πόσα κουνούπια έχουν συλλεχθεί εκεί, τι είδη κουνουπιών είναι, και επίσης πρωτοποριακό και αυτό, ελέγχεται η δυνατότητά τους να συνηθίσουν να εξοικειωθούν με αυτά τα φάρμακα και επομένως να μας πάνε πίσω το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές τις δράσεις. Έχουμε ακόμα μια συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο που με στατιστικά και με δεδομένα όλων των χρόνων μας λέει τη δυνατότητα να εμφανιστεί ως το Δυτικού Νείλου, και αυτό το σημάδι είναι καθησυχαστικό, δεν υπάρχει καμία... Μια πολύπλευρη και πολύ καλά συντονισμένη προσπάθεια. Καθησυχαστικό είστε, διαχειρίσιμη κατάσταση, περιμένουμε και τα δεδομένα των επόμενων. Βέβαια, να κλείσουμε, ναι, πείτε μου. Ναι, ναι, αν βρουν κάποια εστία εξωτερικού σε δημόσιο χώρο, ναι, να καλέσουν την περιφέρεια και την εταιρεία και αμέσως το συνεργείο την επόμενη μέρα θα βρεθεί εκεί. Κύριε Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Επίσης. Να είστε καλά.